Καλησπέρα μάγκες, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το βίντεο θα πω ένα μεγάλο αντίο. Πριν πω ωστόσο το μεγάλο αντίο, να θυμηθούμε πως ξεκινήσαμε μέχρι τώρα, να τα συνοψίσουμε. Ξεκινήσαμε το 2021, 1η Ιανουαρίου, μπαίνοντας εγώ στο stream του Χαγιάτε, κάνοντας εκεί τη φάση και το οτιδήποτε. Με μάθατε ένα μεγάλο κύμα από το κοινό, από τα stream που κάναμε εκεί πέρα έως και το Μάιο. Ύστερα το κοινό ζήτησε να κάνω stream. Είπα, δεν έχω εξοπλισμό, δεν έχω το budget και όλα αυτά. Με στήριξε το κοινό, ωστόσο βρήκε τον τρόπο αυτό και έφτιαξα ένα PC και κάναμε stream όλο το 2021. Ύστερα έβαλα και εγώ κάτι παραπάνω, ώστε να κάνουμε 2-3 πράγματα παραπάνω. Καθ' όλη τη διάρκεια με γνωρίζετε και από άλλες συνεργασίες, είτε από Λεβόν, είτε από διάφορες συνεργασίες που έχουμε κάνει. Δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον, Χαγιάτε, Λεβόν, Βίγιο, Σνιφάκια, πολλούς, δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον, αλήθεια είναι το τελευταίο βίντεο αυτό. Skillproof, πάρα πολλούς άλλους. Ζητώ συγγνώμη αν έχω ξεχάσει κάποιον. Μέσα από τη συνεργασία τα community έχουν συνυπάρξει. Καθ' όλο τον καιρό όμως, όταν έχω φύγει εγώ από το Χαγιάτε Network, γενικότερα το Μάιο του 2021, το κοινό μου δώσει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και έχω αποκτήσει το δικό μου κοινό και αυτό δεν το ξέχασω ποτέ και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το κοινό, το οποίο είναι το κοινό που κέρδισα ουσιαστικά, το γνωρίζω και έξω από την οθόνη και αυτό ήθελα να πετύχω. Ποιο ήταν το project ωστόσο αφού ξεκίνησα? Το project ήταν οι αυθόρμητες στιγμές, ήταν η κατάθεση ψυχής που λέμε, πολύ φιλότιμο, μεράκι, γέλιο, ένωση, αφού ό,τι κάναμε το κάναμε μαζί. Και αυτό ουσιαστικά ήταν οι πρώτες σκέψεις. Με όνομα επικαλεστής, που το όνομα επικαλεστής ξεκίνησε από meme. Από Miss Fortune που έπαιζε στα ελληνικά και επικαλεστή. Έτσι ξεκίνησε το επικαλεστής. Ύστερα ήρθε και το Σίγια και το Σαμουράι, Σαμουράι vs Ninja, η Vendetta και όλα αυτά. Αυτά φέρανε πάρα πολλές αστείες στιγμές και ήταν κάτι όμορφο. Όλο αυτό το όνομα επικαλεστής που χτίστηκε από ένα meme και από ένα χαβαλέ έχει δώσει το στίγμα του στο ελληνικό community. Θεωρώ πως άνοιξα το πως άγγιξα το ελληνικό community και αυτό το λέω στατιστικά και αντικειμενικά και νιώθω πάρα πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Νιώθω πως άλλαξα πολλά πράγματα στο ελληνικό community, πράγματα τα οποία θέλω να μου πείτε και εσείς κάτω στα σχόλια.
και πως άφησα το δικό μου, ας πούμε, το δικό μου φιλότιμο μέσα σε αυτό. Το επικαλεστής ύστερα από ένα meme είναι ολόκληρη ιδεολογία. Και ενώ όταν λέμε επικαλεστής σε ένα τόσο κακό διαδίκτυο από πολλές οπτικές και σε ένα τόσο κακό κόσμο πραγματικά, όταν όλοι ακούνε επικαλεστής και σκέφτονται κάτι το κακό, ήρθα εδώ να πω ότι με λένε επικαλεστή και επικαλούμε κάτι καλό. Ένα από αυτά ήταν το να γελάμε όλοι μαζί και το να περνάμε όλοι μαζί όμορφα. Αφού ξεκίνησα το διαδίκτυο, γενικά την φάση με τα stream και όλα αυτά, ένιωθα τέλεια πραγματικά ως τηλεθεατής. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν τηλεθεατής σε άλλους streamer, τους κοιτούσα όλους τους streamer, όλους. Κάποιους από αυτούς, τους Αμποσκόλιξ, τους οποίους θεωρώ πρότυπο στον τομέα stream, και τους κοιτούσα πάντα σε κάθε του stream, όλους τους streamer, στα μάτια και έλεγα ένα πράγμα, ότι και το έλεγα βαθιά μέσα μου, που ούτε καν τα αυτιά μου μπορούν να τα ακούσουν, αλλά χτυπούσε βαθιά εσωτερικά την ψυχή μου. Έλεγα ότι μπορώ να το κάνω και ξέρω να το κάνω καλύτερα. Πάντα. Πάντα είχα αυτή τη λάμψη, πάντα είχα αυτό το όραμα να γίνω πετυχημένος σε αυτό το τομέα. Ένιωθα την ανάγκη να το κάνω και ήταν κάτι για μένα φοβερό. Δηλαδή, για μένα το stream ήταν και ψυχοθεραπεία. Κυριολεκτικά, άμα δεν ήσασταν εσείς στο chat, άμα δεν είχαμε δημιουργήσει όλον αυτόν τον κόσμο, το 2021 ειδικά που ήμουνα χάλια, δηλαδή πολλές φορές βλέπετε κάποιους ανθρώπους και βλέπετε εμένα για παράδειγμα, και εγώ που πήδηξα πολλές φορές από παράθυρο, που πολλοί και το χλεβάσαν, και λάκτες έχω γλύψει, λάκτα, σοκολάτα και το οτιδήποτε, πράγματα τα οποία χλεβάσατε. Εγώ θα τα ονομάσω στιγμές στις οποίες ήμουν ελεύθερος, και το ξέρω καλά ότι ήμουν ελεύθερος. Ήμουν ελεύθερος και δεν γελούσατε μόνο εσείς και δεν γίνατε μόνο εσείς ευτυχισμένοι από το τόσο πολύ γέλιο, αλλά έχω γίνει και εγώ. Αν δεν ήταν το stream και η φάση όλη αυτή, ειδικά λέω ότι την περίοδο του 2021, και πολλά πράγματα λέμε ότι πολλοί άνθρωποι πώς γίνεται να γελάνε τόσο πολύ, να είναι τόσο αλλού, το οτιδήποτε, τη χαρακτηριστική έκφραση που λένε κάποιοι, ότι μακάρι να είχα το μυαλό σου ρε φίλε, δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο, ναι, το έχω ακούσει και ισχύει, γιατί έχω αφαιθεί και είμαι ευτυχισμένος που έζησα αυτή την εμπειρία. Ήταν η καλύτερη εμπειρία αυτά τα 1,5 χρόνια. Έχω αφαιθεί, αλλά τα προβλήματα γενικά στη ζωή μου υπήρχαν και θα υπάρχουν αν δεν κάνω κι εγώ κάτι γι' αυτά. Για παράδειγμα, προβλήματα που είχα πριν το stream
Και πριν από τη φάση μας εδώ πέρα, να ξέρετε ότι τα έχουν διορθωθεί και έχουν φτιάξει. Που σε περίπτωση που δεν είχα αλλάξει τον κόσμο μου, ας πούμε, και δεν είχα αρχίσει να ασχολούμαι με αυτό και να επικεντρώνομαι σε αυτό, αυτή την περίοδο, μάγκες, σας το λέω ειλικρινά, χωρίς καμία υπερβολή, μπορεί να ήμουν ή μακαρίτης ή στη φυλακή και πραγματικά δεν θα υπήρχα πλέον εδώ που μιλάμε τώρα και κάνω αυτό εδώ το βίντεο. Επίσης μετά από την φάση και το οτιδήποτε, όλη η εκτόνωση, όλο το stream, όλη αυτή η δημιουργία, οι γεννήσεις ιδεών και όλα αυτά, όλη η αγωνία, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα, για μένα ήταν ψυχοθεραπεία, για εμένα ήταν κάτι όμορφο, κάτι γλυκό, που όλο αυτό ο κοινός παρανομαστής είναι, που σε όλο αυτό ο κοινός παρανομαστής είναι η αλληλεπίδραση. Στο 2021 έως σήμερα 6 Εβδόμου 2022 έχω να πω ότι ήμουν πραγματικά ευτυχισμένος. Ήταν σαν να έχω κλείσει ένα διακόπτη και τον άνοιξα τώρα. Και μη σας φαίνεται περίεργο ότι και πιο παλιότερα έχω πει αντίο. Παλιότερα έχω πει αντίο για κάποια επιχειρήματα και για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Αλλά τώρα σας μιλάω ως χριστάρας. Και σας λέω την αλήθεια μου. Και τότε μιλούσαμε ειλικρινά, αλλά τώρα σας μιλάω πραγματικά. Και αυτό το αντίο είναι πραγματικό. Ο λόγος όμως είναι γιατί. Πριν φτάσουμε στο γιατί, ας γλιτώσουμε λίγα λεπτά από τη φάση και από τη ροή και να απολαύσουμε έστω και αυτά τα λίγα λεπτά. Το 2021 μέχρι και τώρα ένιωθα ευτυχισμένος. Έχω κλείσει τους διακόπτες, έχω ξεχάσει όλα μου τα προβλήματα, λες και δεν υπήρχαν ποτέ. Έχω φτάσει στο σημείο πραγματικά να είμαι στο 100% χαρούμενος. Στο 100% για 1,5 χρόνο δεν έχω σταματήσει να γελάω. Το αντιλαμβάνεστε? Ολόκληρο 1,5 χρόνο. Το stream έχει κάνει να γεμίσω την ψυχή μου με καλό. Με έχει κάνει να είμαι ευτυχισμένος. Μόνο και μόνο το ότι προσπαθώ και συνεχώς να επικεντρώνομαι σε αυτό και να το εξελίζω και το οτιδήποτε. Βέβαια πολλά πράγματα δεν ήταν όπως τα ήθελα, όπως η ανάλυση, μιλάμε για πολύ μικρές αναλύσεις, πολύ μικρό concept gaming, αλλά τίποτα από όλα τα στατιστικά δεν είναι πάνω από την αλληλεπίδραση που είχαμε εμείς. Και μέσα από αυτήν την αλληλεπίδραση εύχομαι να έχω κάνει τόσο χαρούμενο όσο έχω κάνει τον εαυτό μου και έστω και ένα άτομο από εσάς, και να περάσαμε πραγματικά, να πέρασε και να έχει χαρεί τόσο πολύ και να έχει γελάσει τόσο πολύ και. Όμως, εκτός από αυτό, υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα και ειλικρινά σας λέω, ήμουν τόσο ευτυχισμένος αυτόν τον 1,5 χρόνο,
Έχει κλείσει λίγο ο υπολογιστής για κάποιο λόγο. Ένα λεπτάκι να το φτιάξω. Ωραία. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος αυτόν τον 1,5 χρόνο, μάγκες, που αυτά τα μειονεκτήματα δεν τα έχω σκεφτεί και δεν μου χτύπησε το καμπανάκι. Και σήμερα έκλεισα γύρω στις 5 ώρες stream και βλέπατε έναν άνθρωπο απλά να γελάει και να περνάει όμορφα τον χρόνο του και όλα αυτά, αλλά με έχει χτυπήσει το καμπανάκι, μάγκες, και νιώθω ότι τα μειονεκτήματα είναι όντως σοβαρά. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος όμως που απλά δεν τα άβλεπα και απλώς αδιαφορούσα γι' αυτά. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος στο να κάνω το stream μου, στο να επικεντρωθώ σε αυτό, στο να περάσω χρόνο σε αυτό και το οτιδήποτε, και έχω αφήσει τον εαυτό μου να γίνεται 150 κιλά. Και δεν έκανα τίποτα για αυτό. Διατροφικά, 1,5 χρόνο τρώω σαπίλες. Από πιτόγυνα μέχρι και σαπίλες. 1,5 ολόκληρο χρόνο τρώω ό,τι να είναι. Έχω φτάσει σε αυτά τα κιλά που βρίσκομαι. Δεν προσέχω το ρουχισμό μου. Δεν προσέχω την αισθητική μου. Δείτε αυτήν εδώ την μπλούζα μάτης που κάνω stream με αυτήν. Και δεν με ένοιαζε. Αυτήν εδώ την μπλούζα είναι λερωμένη από τις ντομάτες. Την αισθητική μου. Δεν προσέχω το πρόσωπό μου. Δεν προσέχω το σώμα μου. Έχω να κάνω μπάνια από χθες, για παράδειγμα. Ενώ εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω 2 φορές την ημέρα μπάνιο. Καπνίζω σαν φουγάρο πολλά. Τουλάχιστον αυτόν τον 1,5 χρόνο που κάνω τα stream, σε κάθε stream καπνίζω σαν φουγάρο. Τι άλλο. Δεν βγαίνω πλέον. Δεν βγαίνω έξω. Δεν βλέπω πλέον τους φίλους μου. Δεν περνάω χρόνο με την οικογένειά μου. Και όλα αυτά γιατί. Πράγματι. Επειδή ένιωθα 1,5 χρόνο ευτυχισμένος με αυτό. Έχω χάσει τις ισορροπίες στη ζωή μου. Έχω δώσει εμένα σε αυτό. Και όχι αυτό σε εμένα. Κάτι που κατάφερα στην αρχή είναι να παραδώσω ένα δικό μου υλικό σε εσάς και να σας αρέσει. Από ένα σημείο και μετά έχω χάσει τόσο πολύ την αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου που πίστεψα ότι επειδή έσβησα το υλικό όλου του 2021, ότι το δικό μου υλικό από μόνο του μπορεί να μην σας αρέσει. Για πολλούς λόγους που όντως ίσχυαν, ανάλυση το ένα το άλλο, και γι' αυτό τον λόγο έχω δημιουργήσει βίντεο ανάλυσης που ήδη βίντεο ανάλυσης και σχολιασμού που ήδη για αυτά τα βίντεο έχω ρίξει πολύ αγώνα και πολύ κόπο και φτάνανε σε νούμερα τρομερά όπως 15.000 και ένα σωρό.
τα βίντεο ανάλυσης και ένα stream που αγωνιζόμουν για αυτό, είχε 700 προβολές. Βίντεο τα οποία υπάρχουν με εμένα γενικότερα στο YouTube και αφορούν το Hayate Network και εκεί γύρω, κοντεύουν τις 100.000 προβολές. Αλλά όταν χτίζω κάτι δικό μου, έχει 700 προβολές. Σήμερα έκανα 5 ώρες stream και είχα 200 προβολές. Όλο αυτό ποιος ευθύνεται, εσείς? Όχι. Όταν είχα ξεκινήσει το YouTube το Μάιο, το είχα ξεκινήσει με τόσο πάθος, με τόσο όρεξη και μεράκι, που όντως είχα φοβερά νούμερα με δικό μου υλικό. Αλλά όταν πέρασε ο καιρός, περάσαν κάποιες συγκυρίες και πράγματα, έχασα την αυτοπεποίθησή μου. Αυτή η αυτοπεποίθηση δεν είναι μόνο για το stream, που όντως στατιστικά το να ανοίγω εγώ να κάνω ένα δικό μου live και να μην έχω αυτή την αυτοπεποίθηση που είχα κάποτε, και αυτό να μου το επιβεβαιώνετε και εσείς ότι έτσι εν τέλει μπορεί να γίνει, δεν ήταν τα νούμερα, ήταν επειδή στο βίντεο ανάλυση ένιωθα πιο σίγουρος και είχα πιο πολύ αυτοπεποίθηση, ενώ στο δικό μου το live δεν είχα την αυτοπεποίθηση. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη εν τέλει στον εαυτό μου σε σχέση με το 21. Αλλά όλα μαζί, το να χάσω την εμπιστοσύνη μου, το να χάσω την αυτοπεποίθησή μου, το να μην προσέχω τον ρουχισμό μου, το να μην προσέχω την αισθητική μου, το να έχω γίνει 150 κιλά, το να τρώω σαν γουρούνι, το να καπνίζω σαν φουγάρο, όλα αυτά με έχουν καταστρέψει. Πραγματικά. Και όλα αυτά απλά δεν τα ένιωθα. Δεν τα καταλάβαινα. Γιατί απλά ήμουν ευτυχισμένος. Ήμουν ευτυχισμένος στο κομμάτι αυτό και προσαρμοζόμουν πολλές φορές και άφηνα τα δικά μου θέλω πολλές φορές πίσω, όπως και να βρίζω είτε τον Πιπεράκο, είτε τον Hayate, είτε τον έναν είτε τον άλλον, γιατί ήξερα ότι όλο αυτό θα με βοηθήσει, ρε φίλε, να μεγαλώσω το community. Αλλά το δικό μου θέλω δεν ήταν πολλές φορές αυτό. Ούτε να βρίσω, ούτε να κατακρίνω, ούτε να σχολιάσω, ούτε να χλεβάσω. Το δικό μου θέλω ήταν αυτό που λίγοι ξέρουν. Και είμαι ευτυχισμένος για όσους ανθρώπους το γνωρίσανε. Πέρα από κάθε επικαλεστής, για όσους γνωρίσανε τον Χριστάρα. Για όσους βγήκαμε από την οθόνη και γνωριστήκαμε από κοντά, αλλά έστω και από εκεί, όσοι γνωρίσαν τον Χριστάρα και με νιώσαν και με καταλάβανε. Ακόμη και τώρα να κλείσω το stream, ακόμη και τώρα να κλείσω αυτό το βίντεο, δεν μπορεί να διορθωθεί τίποτα από τη μία μέρα στην άλλη. Έχω ξεχάσει μάγκιστα πάντα και έχω καταστρέψει τον εαυτό μου μέσα σε κάτι το οποίο όντως ένιωθα ευτυχισμένος. Μέσα σε κάτι το οποίο όντως ένιωθα χαρούμενος. Μέσα σε κάτι το οποίο απλά ένιωθα ελεύθερος. Έχω καταστρέψει τον εαυτό μου για όλα τα μειονεκτήματα τα οποία σας έχω πει παραπάνω. Δεν ξέρω αν ποτέ ξαναεπιστρέψω. Μακάρι να ξαναεπιστρέψω. Μακάρι να ξανανιώσω αυτό που βίωσα.
Αλλά τώρα, ακόμη και να κάνω stream, δεν μπορώ να το βιώσω. Έχει χαθεί η λάμψη. Έχει χαθεί το φως. Γιατί δεν με ρύμνησα. Και γιατί έδωσα εμένα στο stream και όχι το stream σε εμένα. Γιατί δεν έπαιξα, αλλά με έπαιξε. Αν επιστρέψω κάποια στιγμή, να ξέρετε πως θα είμαι πραγματικά έτοιμος. Αν επιστρέψω, δεν ξέρω πότε θα είναι, πόσα χρόνια μετά. Γιατί ειλικρινά σας λέω, ακόμη και τώρα να κλείσω το stream, δεν μπορώ να σας πω ότι ξέρω, ξεκινάω διατροφή, ξεκινάω γυμναστική. Δεν μου βγαίνει πλέον. Εκτός από όλα τα μειονεκτήματα που σας έχω πει πριν, έχω κουραστεί. Και έχω κουραστεί για ένα τελευταίο μειονέκτημα. Γιατί πίστεψα τόσο πολύ σε αυτό και αγάπησα τόσο πολύ αυτό που κάνω, που για κάποιους μπορεί να ήταν ασήμαντο, να ήταν το οτιδήποτε, για εμένα ήταν κάτι το οποίο μου έδωσε ενέργεια, αλλά νιώθω πως κανένας άλλος δεν πίστεψε και νιώθω ότι ακόμη και το κοινό μου ήταν δίπλα μου γιατί απλά περνούσε όμορφα, έτσι νιώθω. Συγγνώμη αν αντιδικώ κάποιον, αλλά δεν ήταν από πίστη που, από την πίστη ότι ξέρω και είμαι δίπλα σου γιατί ξέρω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Όταν οι ίδιοι μου οι άνθρωποι, η κοντινή μου, η οικογένειά μου δεν πιστεύει σε αυτό. Όταν κανένας δεν πιστεύει σε αυτό. Νιώθω σαν ένα τρελό που απλά φωνάζω επικαλυστής. Κάτι μοναδικό. Κάτι τέλειο. Για εμένα όμως. Κάτι το οποίο μου έδωσε ζωή δεύτερη. Μία δεύτερη ζωή. Μου έδωσε ενέργεια, μου έδωσε πάθος, μου έδωσε έρωτα, μου έδωσε πράγματα τα οποία παραλίγο να έχω ξεχάσει τη ζωή μου. Όμως ένιωθα μια ψυχή σε αυτό, η οποία πραγματικά ήταν ευτυχισμένη με κλειστά τα μάτια, ξεχνώντας όμως τα υπόλοιπα μειονεκτήματα, τα οποία έχω προαναφέρει και πριν. Δεν ξέρω αν όντως πίστεψε κάποιος σε μένα και πάλι δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Αν όντως όμως υπήρξε κοινό το οποίο είχε πίστη σε αυτό που κάναμε τόσο καιρό, θα το φέρει κάπως ο καιρός, θα το φέρει ο χρόνος έτσι, που ίσως πάλι να είμαστε πάλι κοντά. Αλλά μέχρι στιγμής νιώθω ότι έχω καταστραφεί, νιώθω ότι έχω τελειώσει. Γιατί 1,5 ολόκληρο χρόνο ήμουν ευτυχισμένος σε κάτι, χωρίς να έχω μεριμνήσει όλα τα υπόλοιπα μειονεκτήματα. Και ακόμη και τώρα που τελειώνει η καριέρα μου, όλα αυτά τα μειονεκτήματα τα βρίσκω μπροστά μου και ούτε έχω την ενέργεια, ούτε έχω την όρεξη να τα βελτιώσω. Οπότε αυτό που θα κάνω, μάγκες, είναι να κάτσω να αράξω λίγο, να τα βρω με τον εαυτό μου και ίσως κάποια στιγμή
να σηκώσω το πόδι μου, να πατήσω το πόδι μου γερά κάτω και να πω ότι ήρθε η ώρα να προσπαθήσω. Ακόμη και όταν έρθει αυτή η ώρα όμως, θα πάρουν πολλά χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό για να είμαι πραγματικά έτοιμος. Από ένα σημείο και μετά νιώθω ότι μπορεί να πέτυχα σε αυτό που κάναμε εδώ πέρα, αλλά δεν με ρίμνησα και ξέχασα τα μειονεκτήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσω. Ίσως να είμαι και πολύ διαφορετικός όταν ξαναβρεθούμε, όταν τα ξαναπούμε. Ήμουν ευτυχισμένος όμως, να το ξέρετε. Μέσα από αυτές τις ώρες, μέσα από τα πολλά δεκάωρα, μέσα από όλα αυτά, ήμουν πραγματικά ευτυχισμένος. Αλλά όλα αυτά είχαν και μειονεκτήματα από κάτω, τα οποία με κάνουν να έχω καταστραφεί και μακάρι να σηκωθώ. Δεν μπορώ άλλο. Πραγματικά δεν μπορώ άλλο. Είμαι 22 και απλά δεν μπορώ άλλο. Αγαπώ τον καθένα ξεχωριστά και σας θυμάμαι. Και θα σας θυμάμαι για πάντα. Αντίο. Για μια τελευταία φορά. Αν όμως δεν είναι η τελευταία φορά, όταν θα τα πούμε,